Νέα κρούσματα κορονοϊού εντοπίστηκαν σε μαθητές του γυμνασίου Πρίνου στη Θάσο, αλλά και νέα κρούσματα σε μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Πρίνου. Το Δημοτικό Σχολείο Πρίνου, μάλιστα, έχει ανασταλεί από το πρωί της Τρίτης, ενώ σε τεστ που έγιναν στο κέντρο υγείας το πρωί της Τετάρτης εντοπίστηκαν συνολικά 7 άτομα θετικά στον κορονοϊό. Τα μέτρα από τους εκπαιδευτικούς και στα σχολεία τηρούνται. Οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν στους μαθητές για το σωστό τρόπο χρήσης της μάσκας, για την καθαριότητα και όλα τα υπόλοιπα μέτρα και τα αυστηρά, τα αυστηρότερα τα οποία έχουν προβλεφθεί με το νέο άνοιγμα του σχολείου τηρούνται. Το συγκεκριμένο γεγονός φέρνει αναστάτωση στην Περιφερειακή Ενότητα της Θάσου, με τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας κ. Κωνσταντίνο Αντωνιάδη να συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη το πρωί της Τετάρτης στο γραφείο του, έτσι ώστε να ληφθούν οι επόμενες ενέργειες για να μην έχουμε διασπορά του ιού. Δεν χρειάζεται πανικός, πρέπει να είμαστε όσο δυνατόν πιο, να υπάρχει μια αυτοσυγκράτηση, αλλά από την άλλη όμως δεν χρειάζεται και ηθυσιασμός. Mm. Πάντως το πρωί που έγινε η σύσκεψη 11 η ώρα υπήρχε ανησυχία και για άλλη σχολική μονάδα. Αξίζει να σημειωθεί πάντως πως ένας γονέας από το Δημοτικό Σχολείο του Πρίνου της Θάσου με παρέμβασή του στο ένα τσάνελ τόνισε πως δεν έγιναν οι κατάλληλες ενέργειες έτσι ώστε άμεσα να υπάρξει αναστολή λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου με αποτέλεσμα να υπάρχουν περισσότερα κρούσματα λόγω διασποράς του κορονοϊού. Κάναμε τα rapid test και το μικρό παιδί, το μοριακό, όπου βγήκαν αρνητικά και φάνηκε ότι το πιο πιθανό είναι να είναι το περιβάλλον του σχολείου και είχαμε ήδη 2 μέρες επίρρετη κατάσταση, που σημαίνει ότι το παιδί θα μπορούσε ήδη από την Πέμπτη Παρασκευή να μεταδώσει το χώρο του το κορονοϊό και το διασπείρει. Για ποιο λόγο έπρεπε να γίνει το κλείσιμο από σήμερα? Γενικότερα σαν σύλλογος είχαμε μέσω επιστολών μας έχουμε επανειλημμένως αναφέρει αυτή την ανησυχία μας στην πρωτοβάθμια μέσω επιστολών που έχουμε στείλει. Ωστόσο η πρωτοβάθμια εκπαίδευση της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας επανέλαβε ότι έπραξε όπως ακριβώς ορίζουν οι οδηγίες του ΕΟΔΗ και προχώρησε άμεσα στην αναστολή λειτουργίας της σχολικής μονάδος. Το πρωί μάθαμε ότι υπήρχε ένα κρούσμα το οποίο είχε εμφανιστεί τη Δευτέρα το πρωί. Ναι. Δεν τίθενταν θέμα αναστολής λειτουργίας, όμως έπειτα βγήκανε και άλλα 3 κρούσματα μαθητών και των 2 εκπαιδευτικών, οπότε εκτιμήθηκε ότι ο αριθμός είναι μεγάλος, θεωρήθηκε συρροή κρούσματων. Τώρα όλοι βρίσκονται σε αναμονή των αποτελεσμάτων για το εάν επρόκειται τα συγκεκριμένα κρούσματα να είναι κρούσματα βρετανικής μετάλλαξης του κορονοϊού, με τα αποτελέσματα να γίνονται γνωστά το προσεχές Σαββατοκύριακο. Η κυβέρνηση είχε όλο το χρονικό διάστημα από το καλοκαίρι μέχρι που άνοιξαν και πάλι τα σχολεία να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να ανοίξουν τα σχολεία με ασφάλεια. Είμαστε η μοναδική χώρα που ξανάνοιξε τα σχολεία με περισσότερους μαθητές από ό,τι τα έκλεισε. Είμαστε η μοναδική χώρα που για 3η φορά τα άνοιξε την προηγούμενη εβδομάδα, χωρίς να έχει αλλάξει τίποτα στη λειτουργία τους, χωρίς να έχουν γίνει μαζικά τεστ, χωρίς να έχουν βρεθεί μικρότερες τάξεις, μεγαλύτερες τάξεις ή να μειωθεί ο αριθμός των μαθητών. Οπότε αυτό το αποτέλεσμα ήταν και το αναμενόμενο. Πλέον είναι αδιαφυσβήτητο και το είπε ο κύριος Τσιόδρας ότι τα παιδιά μεταδίδουν τον ιό. Φαίνεται ότι έχουμε αρκετή διασπορά στα μικρά παιδιά, το οποίο δεν το συναντούσαμε στα προηγούμενα κύματα. Αυτό δεν ξέρω αν οφείλεται στη βρετανική μετάλλαξη, είναι κάτι που θέλω να το δω, έτσι θα το διερευνήσουμε. Η υπηρεσία είναι σε διαδικασία ιχνηλάτησης από χθες και κυρίως σήμερα, για να διαπιστώσουμε την έκταση και τη διασπορά των κρουσμάτων στα σχολεία. Και φυσικά θα πάρουμε και τις αποφάσεις που προβλέπουν τα πρωτόκολλα αναφορά με την λειτουργία των σχολείων. Αν όμως έχουμε εκτεταμένη διασπορά, νομίζω ότι τα σχολεία θα πρέπει να σκεφτούμε την αναστολή λειτουργίας τους.